Εγώ εδώ είμαι. Καλησπέρα σας. Βασικά συνεχίζω να είμαι εδώ γιατί ήμουνα και πριν με, την, με το δημοσιογραφικό μανδύα. Τώρα εντάξει μπαίνουμε στη χαλαρή, γνωστή ώρα ρε παιδί μου. Στην ώρα καφενείου που έχουμε εδώ πέρα στο Λίμπερο τον 7,4. Κανονικά με τον Νίκο Μοσχοβίτη να κάνω εκπομπή. Είμαστε εν αναμονή της άφηξής του στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4. Επαγγελματικές υποχρεώσεις είναι αυτές που συνετέλεσαν στην καθυστέρησή του όσον αφορά την άφηξή του εδώ πέρα στα στούντιο του Λίμπερο. Μέχρι τις 7.30 θα πάμε παρέα. Ολυμπιακός, καλή ευκαιρία και κόρνερ για τους ερυθρόλευκους. Το σουτ το οποίο δεν μπορώ να δω ποιον έγινε. Κάτσε. Ποιος είναι το 97? Ρατζέλοβιτς, ωραίο σουτ, καλό, καλό. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά, 0-0 στην Λαμία. Λαμία Ολυμπιακός, το πρώτο παιχνίδι για τα προμητελικά του κυπέλου Ελλάδος. Αύριο έχουμε άλλα δύο και την Πέμπτη το μάτς του Άρη με τον Ατρόμητο. Αύριο φυσικά υπάρχει και το ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 9.30 ώρα στην Τούμπα. Και υπάρχει και το μάτς της ΑΕΚ με τον Πανετολικό, στο 38 είναι το μάτς αυτή τη στιγμή στη Λαμία. Τώρα θα εκτελέσει το κόρνερ από τον Κώστα Φορτούνη που επέστρεψε δυναμικά στην αγωνιστική δράση. Για να δούμε τι θα γίνει. Κορυφώνει τη αγωνία, το κόρνερ τελείται χαμηλά από το Φορτούνη. Κομπίνα. Πάλι μπάλα στο Φορτούνη. Και τη βγάζει στον άξονα. Θα το παρακολουθούμε αυτό το ματσάκι όσο θα είμαστε στο στούντιο. Οι γραμμές, παιδιά, είναι ανοιχτές, ειδικά τώρα που για την ώρα είμαι μόνος μου και ο συνάδελφος, καλός φίλος και συνάδελφος, δεν έχει αφιχθεί ακόμα. Οι γραμμές είναι εδώ, είναι για εσάς, 2-3-10-287-38, για να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε στο μυαλό σας, ό,τι σας απασχολεί, σας προβληματίζει, θα λέγαμε, σχετικά με τα αθλητικά και όχι μόνο, γιατί το έχουμε ξεκαθαρίσει πλέον, ειδικά στις τελευταίες εκπομπές, ότι δεν θα ασχολούμαστε μόνο με το αθλητικό κομμάτι, θα προσπαθήσουμε, με έχω ματιάξει σήμερα, να δώσουμε βάση και σε άλλα ζητήματα της κοινωνίας, πιο ανάλαφρα, γιατί όλη τη μέρα 4-4-2 το overlap και η διαγώνια κάλυψη από το χάφσου, εντάξει, δουλειά δεν γίνεται. Θα γίνει το μυαλό μας μαρμελάδα όλη την ώρα με την μπάλα. Υπάρχουν και άλλα θέματα στην καθημερινότητα. Προσωπικής φύσης ενδεχομένως, να τα λύσουμε, εμείς εδώ είμαστε. Άξι. Το βράδυ όταν κάναμε τον Νίκο τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πιο βολικό σαν ωράριο για να λύνουμε τέτοια ζητήματα. Τώρα το απόγευμα δεν γίνεται, πολλοί έχετε και παιδιά ακούνε, δεν μπορούμε τώρα να εισέλθουμε σε τέτοιες καταστάσεις. 2-3-10 λοιπόν, 2-87 και 3 οκτάρια, περιμένοντας τον συνάδελφο να έρθει στο ραδιομέγαρο, ανοιχτές οι γραμμές. Σε μια Τρίτη, η οποία μας πάει καλά, είναι η αλήθεια και σήμερα από πλευράς καιρού, είναι κρέμα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κυκλοφορούμε με ένα χαλαρό μπουφανάκι. Από αύριο μας, παιδιά, να ξέρετε ότι η θερμοκρασία πέφτει. Κασκολάκια πάλι. Τα παλτά σας, τα χοντρά σας, τα μπουφάν, γιατί θα νιώσουμε χειμώνα εκ νέου. Πάνε οι αλκαιονίδες μέρες που λένε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τι ήταν αυτές τις μέρες, λέει. Οι αλκαιονίδες μέρες, λέει. Είναι γι' αυτό είναι έτσι. Από αύριο όμως θα το φάμε πάλι το κρύο και φυσικά θα τρώγαμε το κρύο τώρα που έχει παιχνίδι εντός έδρας. Μας πήγε καλά με τον Πανιόνιο, είναι αλήθεια, την περασμένη Κυριακή από πλευράς καιρού. Αλλά την Πέμπτη, και όσοι θα βρεθείτε αύριο στην Τούμπα για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, και εμείς που θα βρεθούμε την Πέμπτη στο Κλεάνθης Βικελίδης για το μάτς με τον Ατρόμητο, λίγο θα δυσκολευτούμε, είναι η αλήθεια, με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που θα αρχίσουν να επικρατούν από αύριο. Βλέπω όμως ότι το τηλεφωνικό κέντρο έχει κοκκινήσει ήδη και πάμε να πάρουμε την πρώτη γραμμούλα. Γεια σας. Εγώ είμαι στη γραμμή. Βεβαίως. Καλησπέρα, Νίκος από Μοσχάτο. Γεια σου, ρε Νίκο. Φανατικός σας. Τι γίνεται, τι λέει η Αθήνα. Και του ένωση.gr. Κάτι πρέπει να γίνει με το μπάσκετ με τον Άρη. Χαμήλωσε λίγο το e-radio μόνο για να... Μισό λεπτό, γιατί ναι, είμαι στη δουλειά και σε ακούω από ίντερνετ. Μισό δευτερόλεπτο. Στη δουλειά, άνετος, με ραδιόφωνο ανοιχτό, εκτός αν είναι δικό σου μαγαζί. Εκεί παπά σου. Είναι δικό μου. Τότε είσαι άρχοντας, άστο, εντάξει. Ναι, επίσης δεν έχω υπερορίες. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει με το μπάσκετ του Άρη. Δεν μπορεί μια τόσο ιστορική ομάδα να είναι στην τελευταία θέση. Ή μάλλον μπορεί. Αλλά δεν είναι παραδεκτό. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούν ούτε Γουλιέλμοι ούτε τίποτα. Ο Γουλιέλμος έχει φύγει έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, έχει αναλάβει. Ο Γουλιέλμη, τρόπο που λέει, ήταν επιθετικός προσδιορισμός. Όχι σαν, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε. Έτσι. Το αποτέλεσμα βλέπω. Ναι. Νομίζω ότι ο μοναδικός επιχειρηματίας που πήγε καλά αυτό που ανέλαβε στην οικογένεια του Άρη είναι ο Καρυπίδης. Και έχω πετύχει Δασιγέννη, είμαι παλιός. Έχω πετύχει Γράντες, έχω πετύχει Κοντομινά. Τον επόμενο δεν θυμάμαι πως τον έλεγαν.
Ζαχουδάνη, ας πούμε, τόσο Ζαχουδάνη, να έχω κάποια... Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, κάτι πρέπει να γίνει, ας το αναλάβει ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης δύσκολα μπορεί να το γιατί, να με την γνωριμία του με τον Ολυμπιακό, μήπως και μπορέσει να πάρει κάτι από την ομάδα, κάποιο δανεικό, για να μπορέσει να σωθεί το τμήμα. Γνωριμίες με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, εντάξει, ποιος γνωριμίζει με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μα μια... γι' αυτό όχι εσείς, καλή... ο Καρυπίδης. Ναι, υπάρχει μια... Όπως και με πολλές ομάδες, δεν έχει κάποιο θέμα με τον Ολυμπιακό. Okay, αλλά τώρα δεν έχει σχέση τώρα ο Ολυμπιακός με τον Καρυπίδη και την προσπάθεια να βοηθήσει τον μπάσκετ. Okay. Ο Καρυπίδης γενικότερα, σαν επιχειρηματίας που είναι και επειδή δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό, έχει πολλές γνωριμίες. Αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει τον μπάσκετ ή να φέρει. Θεωρώ ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως χρησιμοποιήθηκε στον ποδόσφαιρο, κάπως με κάποιο τρόπο να γίνει κάτι και με τον μπάσκετ. Και ο Άρης και ο Πάκος μπάσκετ θα πρέπει να κοιτάξουν, ειδικά ο Άρης βασικά, γιατί ο Πάκος έχει το μαξιλαράκι του Σαβίδη, ο οποίος. Ευχή όλων στον Πάκο είναι να λάβει κάποια στιγμή επίσημα το τμήμα. Επειδή δεν θα... αρέσει. Εγώ Παοκτής είμαι, αλλά ναι. Αν ένα τμήμα δεν μπορεί από μόνο του με τις δικές του δυνάμεις και ο Σαβίδης είναι απ' έξω βοήθεια. Είναι απ' έξω βοήθεια. Είναι μέσα στην οικογένεια. Θα σου πω όμως κάτι. Δεν με κατάλαβες. Παοκτής ξεπαοκτής δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να μείνει ο Χ Άρης, ο Χ Πάοκ, ο Χ Ηρακλής ή οποιοδήποτε. Με τις δικές του δυνάμεις, όχι επειδή βρέθηκε ένας λεφτάς ο οποίος θα πάει να δώσει 5 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι πλέον τόσο εύκολο να ξέρεις. Και γι' αυτό λέω και εγώ, μήπως σε πρώτη φάση με τον Άρη μπορεί να γίνει στο μπάσκετ ό,τι έγινε με το ποδόσφαιρο. Κατά κάποιο τρόπο λίγο να προωθηθεί μια συνεργασία, ξέρω εγώ, με τον Ολυμπιακό. Τα έσοδα στο μπάσκετ είναι μηδαμινά. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Μα γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεργασία. Θα συνεργαστεί ο Άρης με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, τι λες, ρε φίλε. Γιατί. Από πού στο ποδόσφαιρο πώς γίνεται. Ποιος είπε ότι στο ποδόσφαιρο συνεργάζεται ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Παιδί μου, υπάρχει μια καλή σχέση καλής γειτονίας. Εντάξει, και με την ΑΕΚ έχουν νορμάλ σχέσεις και με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι. Δεν συμμετέχει στην ΑΕΚ. Δεν μιλάμε για αυτό κάτι το νορμάλ, μιλάμε για κάτι το ανάρμοστο σχετικά. Δεν είναι ανάρμοστο. Ποιος είπε ότι είναι ανάρμοστο. Δεν κατάλαβα. Είναι. Τι είναι ανάρμοστο. Mm. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ, εννοείται. Έτσι, δεν είναι λες, έτσι λες εσύ. Εγώ λέω να. Το αντίθετο. Τέλο. Μακάρι να σωθούν και οι δύο. Ναι, ναι. Άντε και εσείς να σωθείτε. Α, οπωσδήποτε ο Ηρακλής, αλλά και κάτι πρέπει να γίνει, τουλάχιστον να βγαίνουν και δικά μας παιδιά. Μπας και επιβιώσει το όλο σύστημα. Χαιρετώ, καλησπέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Εντάξει, το μπας και παιδιά είναι μια πονεμένη ιστορία. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα δυστυχώς για την κατάσταση στην πόλη μας και το μάνα που κάποτε κλείναν οι πέμπτες, εσείς οι παλιοί και πηγαίναμε στο παλέ και ήμασταν οπαδοί και το δύο ομάδων κτλ. Πλέον και ο Άρης ο Πάκος τα μούτρα τα κάνανε, πληρώνοντας βέβαια και τα τραγικά λάθη παραγόντων που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια από τις δύο ομάδες και ειδικά στον Άρη τα τελευταία χρόνια περάσανε άνθρωποι που μην πω ότι τα κάνανε τώρα γιατί είναι και απόγευμα ακόμα και δεν μπορώ τώρα να μπω σε δικασία να δώσω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Απλά από τη στιγμή που η Θεσσαλονίκη και το λέω για τον Άρη γιατί επαναλαμβάνω ο Πάκο έχει το μαξιλαράκι του Σαβίδη. Ο οποίος βέβαια δεν δείχνει διάθεση να ασχοληθεί επίσημα και τόσο πολύ ενεργά για την ώρα με το τμήμα. Παρά μόνο με κάποια έτσι, οικονομική βοήθεια σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά ο Άρης, από τη στιγμή που στη Θεσσαλονίκη στερούμαστε παραγόντων. Όχι παραγόντων βασικά. Άνθρωποι με λεφτά υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι με τα λεφτά τα οποία είχαν προκρίσεις. Είδα προηγούμενα χρόνια τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι με λεφτά οι οποίοι δεν έχουν διάθεση όμως να τα διαθέσουν στο μπάσκετ. Και θα σου πει κάποιος γιατί να τα βάλω έφυλε στο μπάσκετ, όταν δεν θα μπορώ να, να έχω κάποιο κέρδος. Γιατί το μοναδικό κέρδος που μπορεί να έχει μια ομάδα είναι η συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα. Αν ο Άρης είχε εγγυήσεις ότι θα παίξει Ευρωλίγκα, εγώ λέω ότι αύριο θα έρχονταν δύο ενδιαφερόμενοι για να αναλάβουν. Όχι ένας, δύο. Αλλά πέρα της Ευρωλίγκας, πού αλλού υπάρχουν έσοδα στο ελληνικό μπάσκετ για να μπορεί να πει ένας άνθρωπος ότι θα βάλω αλλά θα πάρω και κάτι πίσω. Αν τα τηλεοπτικά της μπάσκετ λίγκ αστεία. Κάποιο οικονομικό έπαθλο αν πάρεις το κύπελο, καλά για πρωτάθλημα δεν συζητάω, εκεί κάνει κουμάντο ένας, οκ. Okay. Δεν μπορείς να τον πιάσεις. Παρόλο που και αυτός έχει ρίξει το επίπεδό του τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν, αν ο Άρης θέλει να ψάξει, και πρέπει να ψάξει, θα πρέπει να δει εκτός Θεσσαλονίκης, προκειμένου να φέρει έναν άνθρωπο με διάθεση να επενδύσει και να βάλει κάποια λεφτά και να διαχειριστεί το τμήμα. Και τις αμαρτίες των προηγούμενων ετών. Παλιές αλλά και πιο πρόσφατες, οποίες έχει. Ημίχρονος στη Λαμία, Λαμία Ολυμπιακός, 0-0, χωρίς γκολ. Φτωχικό το πρώτο ημίχρονο. Ανάμεσα στις δύο ομάδες, πολύ κόσμο δεν βλέπω στο γήπεδο της Λαμίας.
δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, φαίνεται, για το παιχνίδι. Γήπεδο που είναι σε μια ειδηλιακή τοποθεσία κιόλας μέσα στην πόλη και με πολύ λειτουργικά δημοσιογραφικά τα οποία δεν έχει. Και έχουμε την εμπειρία των νέων δημοσιογραφικών της Λαμίας από την περσινή μας παρουσιακή. Τρεις τελικές Ολυμπιακός, καμία Λαμία. Αναμενόμενο, εντάξει, 47-53 βλέπω κατοχή. Τελική συναισθήμα για τον Ολυμπιακό. Ένα κόρνο Ολυμπιακός, δύο Λαμία. Μία κίτρινη για τον Ολυμπιακό. 12 φάουλ Ολυμπιακός, 10 Λαμία. Μάλιστα, λίγα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνετε και από τη στατιστική σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στη Λαμία. 2-3, 10, 2-87 και 3-8 παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές. Λείπει Μοσχοβίτης προσωρινά, θα έρθει κάποια στιγμή και έχω ανοίξει εγώ κουβέντα για τον μπάσκετ. Με αφορμή βέβαια για τον φίλο τον Νίκο που πήρε νωρίτερα από το Μοσχάτο. Εντάξει, λίγο έτσι με τις μπιχτές που δεν έχουν βάσει βέβαια. Η Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, δεν θα σχολιάζω αυτά. Anyway, η Air Sports μας δίνει σε επανάληψη το ατρόμητο σάκι 0-1. Ο Σιδηρόπουλος έχει κάνει πάρτι με τις κάρτες. Δεν καθίσαμε λίγο να δούμε ατρόμητο λίγο. Οπότε να κάτσουμε και να το μελετήσουμε για το παιχνίδι της Πέμπτης. Το οποίο δίνει ο Άρης. Δύσκολο μάτς. Είναι μια εντελώς διαφορετική διοργάνωση αυτή του κυπέλου. Όπως αυτό ισχύει όχι μόνο για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει το θέμα ότι το τελευταίο διάστημα, να το πω, δεν στρίβει χωρίς διάθεση πικαρίσματος. Δεν πατάει καλά και το βλέπετε και εσείς βέβαια. Αλλά το κύπελο πάντα, άσχετα την κατάσταση που μπορεί να είναι η μία ομάδα και οι δύο, είναι μια διαφορετική διοργάνωση. Παιδιά, βάζω μια άνω τελεία. Πάμε να πάρουμε τον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι άσχετα από μπάσκετ, ποδόσφαιρο και ό,τι θέλετε. Η πολιτεία, η αστυνομία. Ναι. Ο αρμόδιος υπουργός, οι υφυπουργοί. Εδώ οι ντόπιοι φορείς, οι δήμαρχοι αυτοί έχουν βρει τους δολοφόνους του Τόσκο. Όχι. Όχι. Έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα. Ουσιαστική ή όχι. Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος πάνω στο θέμα. Εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Περιμένουμε κάτι επίσημο από τα χείλη της αστυνομίας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι έχουμε ως δεδομένο μέχρι στιγμής. Ναι, η κοπέλα η οποία φέρεται να ήταν οδηγός του αυτοκινήτου έχει δώσει επίσημη κατάθεση. Από ό,τι ξέρω έχει μείνει ελεύθερη με αναστολή. Εγώ σου λέω όχι. Ο γιος των αστυνομικών που συλλάβανε παραμένει στα κρατήρια της ασφάλειας ή έχει πάει σε φυλακή. Αυτό πρέπει να το δω για να σου απαντήσω. Γιατί δεν θέλω τώρα να. Εγώ σου λέω ότι παραμένει στα κρατητήρια της ασφάλειας. Ωραία. Και ταΐζεται καθημερινώς από το τάπερ της μαμάς. Και ρωτάω εγώ. Ναι. Τι περιμένουν για να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση. Μήπως περιμένουν ότι θα βγουν άλλα στη φόρα πιο σημαντικά. Ναι. Μήπως περιμένουν τίποτε να βγουν νέα για τις συντάξεις και τους μισθούς και να ξεχάσουμε τη δολοφονία του παιδιού αυτού. Ένα άρθρο το οποίο έχω μπροστά μου και το είχα τσεκάρει και λίγο νωρίτερα, αλλά δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Λέει ότι η αστυνομική έρευνα δείχνει οργανωμένη επίθεση στην δολοφονία του Τόσκου. Οργανωμένη επίθεση. Το άλλο άτομο που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο θα το βρούνε τότε. Όχι, όχι. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει, δεν ξέρω καταρχήν την ταλά κουβαλάνε, ναι. Δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες συνεδριάζουν, αποφασίζουν και λένε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο, θα τηρήσουμε αυτή τη γραμμή, αυτό το σχέδιο, αυτό το πλάνο. Θα πω ότι αυτά που ξέρανε μέχρι τώρα να τα ξεχάσουμε. Ή θα βρούνε τους δολοφόνους και τους 20. Ναι. Αλλιώς θα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα όλοι τους. Όλοι τους. Αν νομίζουν ότι αυτή η πόλη θα γίνει μπανανία ή αυτή η πόλη θα εξακολουθήσει να καταδυναστεύεται από τα ευρώ, ναι, για να μην πω καμιά λέξη, να γυρίσουν πλευρό και να σκεπαστούν.
Την καλησπέρα μου, Νίκο. Εμένα και θα τα ξαναπούμε. Εμένα αυτό το οποίο με λυπεί περισσότερο είναι ότι οι επίσημοι φορείς δεν έχουν ασχοληθεί όσο θα έπρεπε με το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο έγινε στην πόλη μας μέσα και σε κεντρικό σημείο. Έφυγε ένα πρόσεξε, επειδή μπορούσα να ήταν το παιδί μου, χτύπα αξίο, το παιδί του διπλανού, το παιδί του γείτονα. Έφυγε ένα παιδί, έφυγε από την πόλη του, το στείλαν οι γονείς του, έτσι του πανεγιά σου παιδί μου. Ωραία, πάω να δω ένα μάτς και θα έρθω μεθαύριο. Ναι, ναι, και δεν πήγε πέρα πρωί. Αυτό το παιδί λοιπόν το γέννησαν, το μεγάλωσαν. Τίποτα, φίλε, μια υπέφεραν, μάνα το παιδί της ξανά, αυτό είναι το θέμα. Υπέφεραν για να το μεγαλώσουν, να το φτάσουν εκεί που το φτάσανε και βγήκαν 20 ανεγκέφαλοι. Να μην πω, όχι, δεν θέλω να βρίσω γιατί θα βρίσω χοντρά. Όχι, όχι, όχι. Και το αφαίρεσαν τη ζωή γιατί φορούσε μπλούζα που δεν γουστάραν να βλέπουν αυτοί μέσα στην πόλη. Λοιπόν, επειδή έχει παραγίνει το κακό. Επειδή νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν μέρα μεσημέρι και να έχουν ασυλία, το ξαναλέω. Αν νομίζουν ότι θα συνεχιστεί αυτή η αηδία που συνεχίζεται 3-4 χρόνια τώρα, να αλλάξουν πλευρό και να σκεπαστούνε. Χαιρετώ, Νίκο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λίγο για τον μπάσκετ να μιλήσω. Αργιανώσουμε, Νίκο. Ναι, ναι. Σε γνωρίζω. Είχα ακούσει πριν 3-4 ακροατές στο Βαλικάρι του Συναριανού από το... Έχουμε μαζί μας πλέον, απλά να σε διακόψω και το Ρίγο το Μοσκοβίτη. Αχ, γεια σας, εγώ παιδιά παραστικό σήμερα δεν είναι. Είδα φως και μπήκα. Άργησε λίγο αλλά ήρθε. Ναι, είδα φως και μπήκα, οκ, δεν είναι κάτι. Συνεχίστε. Έλα. Κόλλησε από το Ζαλτίδη, Νίκο, μάλλον όποιος κάνει μαζί σου πριν αργήσει λίγο. Ναι, το έχουν αυτό. Εγώ προσπαθούσα να έρθω εδώ, ο Χρήστος είναι εδώ γύρω και δεν μπαίνει, φαντάσου. Ο Χρήστος είναι γύρω και δεν μπαίνει. Εγώ έπαιξα σε κίνηση, εντάξει. Λοιπόν, το μπάσκετ τώρα, όσον αφορά τον Άρη, αν και τα ίδια χάλια έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ο Άρης. Ό,τι λύσει και να δει φέτος, που εγώ πιστεύω ότι ο Άρης δεν θα πέσει, ναι. Για χίλιους δύο λόγους φέτος, είτε θες να μου πεις για αγωνιστικούς λόγους που εγώ πιστεύω ότι δεν θα πέσει, είτε για έξω αγωνιστικούς λόγους πάλι δεν θα πέσει. Το θέμα είναι, Νίκο, ότι δεν υπάρχει μέλλον. Όπως είναι σήμερα η ομάδα και γενικότερα το κλαμπ, το μπασκετικό, δεν υπάρχει ρεση, που εγώ σου λέω είμαι μπασκετικός, έτσι, εγώ μεγάλωσα, ναι. Έγινε αργιανός από το μπάσκετ. Από Γκάλη, Γιαννάκη, Ιωαννίδη, Σούμποντις και όλους αυτούς, γιατί μεγαλύτερος από σένα. Με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει λύση, καμία. Δυστυχώς, επειδή τη βιώνω την ομάδα, τη ζω, αν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος που να μπορεί να βάλει τα πρώτα δύο χρόνια μετρητά 1,5 με 2 εκατομμύρια, είναι συγκεκριμένα τα ποσά που σου λέω, ρευστό, δεν μπορεί να οφείλει. Την πόλη δεν υπάρχει αυτό το φίλε πράγμα. Φίλε μου, θα κρατιέται επειδή σε μια ανάλογη κατάσταση είναι και ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες, ότι, πρόσεξε με λίγο, οι δύο ομάδες το καλοκαίρι αυτό σωθούν, καταρχάς αν δεν μείνουν στην Basket League δεν θα παίξουν Α2 του χρόνου, έτσι, το ξέρουμε όλοι αυτό. Εντάξει, θα σωθούν και οι δύο. Εγώ λέω θα σωθούν. Ωραία. Και οι δύο. Αν λοιπόν σωθούν και οι δύο, το καλοκαίρι έχουν δύο επιλογές. Δεν υπάρχει μέση λύση πλέον και για τις δύο έτσι που είναι. Ή θα τις αναλάβει κάποιος ο οποίος σε πρώτη φάση θα πετάξει χρήματα για να τις κάνει βιώσιμες. Σωστά. Ή θα πάνε στη Β' Εθνική. Δεν υπάρχει πλέον μέση λύση και για τις δύο. Συμφωνώ γιατί ξέρεις τι, πολλοί. Όχι από αυτό. Εντάξει, δεν ασχολούνται. Τυχαίνει να ασχολούμαι. Εντάξει, και εσύ ασχολείστε. Ναι. Δεν τα γνωρίζουν τα πράγματα. Φωνάζουν. Δηλαδή πάνε στο κήπεδο και αφήνουν τα λεφτά τους όλοι μας και αυτά. Αλλά δεν γνωρίζουν. Παιδιά, αν δεν βρεθεί άμεσα μία λύση. Εντάξει, εγώ για τον Πάοκ δεν τα ξέρω τα πράγματα. Αλλά για τον Άρη, αν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος να βάλει αυτό το ποσό που σας λέω, τουλάχιστον τον επόμενο 1,5 χρόνο, δεν υπάρχει πλέον ασπιρίνη. Ο Άρης κρατιέται με ασπιρίνη με Παναντόλ. Κάνουμε και διαφήμιση. Έτσι. Καθημερινά. Είναι 5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι που συνεχώς βάζουν 5, 10, 15, 20 χιλιάρικα. Να είναι καλά οι άνθρωποι αυτοί όλοι. Τι να πούμε για τον Θανάση τον Πλιάκη να πούμε. Ο άνθρωπος έχει δώσει ό,τι μπορεί να δώσει, αλλά δεν φτάνει. Αν υπήρχαν 40 πλιάκηδες, θα σας έλεγα να μιλήσουμε αλλιώς. Δεν υπάρχουν δυστυχώς για τον Άρη 40 πλιάκηδες. Mm-hmm. Πόσα να βάλει κι αυτός πια. Πόσα να βάλει. Δεν έλεγα κάθε φορά που πάνε από εκεί. Πόσα να βάλει. Και δεν λέει όχι κιόλας. Τι να κάνει, με την καλύτερη καρδιά το κάνει. Και δεν έχει ζητήσει ποτέ τίποτα την Θανάση. Λοιπόν, θα είμαι στο ποδόσφαιρο. Ναι. Νίκο, το ποδόσφαιρο, επειδή αγωνιστικά έχει στρώσει. Ναι. Έχει στρώσει. Εντάξει. Δηλαδή αυτό που περιμέναμε πριν από 3 μήνες και λέγαμε ότι μετά τα Χριστούγεννα θα δούμε, πιστεύουμε να δούμε μια ομάδα Ένινγκ, την βλέπουμε την ομάδα Ένινγκ.
Δηλαδή προχθές πήρα και τους γιους και είχε ωραία μέρα και είδα μωρό ποδόσφαιρο από τον Άρη. Καλό ποδόσφαιρο. Και δεν ήταν κατά διαστήματα, ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα το καλό ποδόσφαιρο. Λίγα ήταν τα λεφτά, τα λεπτά που δεν έπαιζες καλό ποδόσφαιρο και αυτό γιατί δεν υπήρχε ρυθμός. Τον έκοβε το Πανιόνιο ή γιατί δεν θα κρατήσει κάποιες δυνάμεις. Το θέμα είναι ότι μας πήγε για μένα πιστεύω αρκετά πίσω το θέμα των μεταγραφών. Δηλαδή αν ο Άρης είχε κάνει 2-3 μεταγραφές εκεί που πονάει, γιατί είναι θέση που πονάει, δεν θα είχε θέματα. Αλλά να παίρνει καλούς παίχτες. Θα μου πεις, εντάξει, είναι και λίγο λαχείο Γενάρης με τους καλούς παίχτες μπορεί να μπουν άμεσα και να αποδώσουν. Αλλά γίνονται. Είχε έτοιμες επιλογές. Είχε έτοιμες επιλογές, αλλά εδώ που έφτασε δυστυχώς δεν προχωρήσε. Δεν κάνουμε. Τουλάχιστον πρόλαβες και έκανες μία, δηλαδή σε θέση που ήθελες κιόλας ποδοσφαιριστής στην επίθεση. Να έχεις μια αναλλακτική. Ναι, βέβαια εγώ με τη συγκεκριμένη μεταγραφή δεν συμφωνώ. Δεν ψήθηκες ιδιαίτερα. Ναι, okay. Δεν θέλω για πολλούς και διαφόρους λόγους. Σε καταλαβαίνω, ναι. Ναι, δεν θέλω να το πω αυτό στον αέρα. Ναι. Δεν μου άρεσε η μεταγραφή. Εμένα ναι. προσωπικά. Μπορεί το καλοκαίρι να είναι καλή η μεταγραφή. Ναι. Το καλοκαίρι. Τώρα δεν μου άρεσε η συγκεκριμένη. Okay. Όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης ο Ντουρμουσιάη. Το Μουσιάη είναι καλός παίκτης. Δεν σ' άρεσε η προέλευση. Καταλαβαίνω. Okay. Δεν μου άρεσε γενικότερα το στυλ της μεταγραφής. Ναι. Καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω. Ναι. Να κάνω μια πρόβλεψη. Βλέπω φέτος τελικό Άρη ΣΑΕΚ. Άρης ΑΕΚ. Ναι, και το βλέπω, δεν το βλέπω τώρα, το βλέπω, το έχω πει και το έχω παίξει κιόλας, εδώ και 2 μήνες. Άρης ΑΕΚ. Α, οκ. Ναι, το βλέπω Άρης ΑΕΚ, στο ΆΚΑ. Έτσι βλέπω. Εν τω μεταξύ για τα ημιτελικά θα γίνει πάλι κλήρωση, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω δεν, ναι, έχουν, δεν υπάρχουν διασταυρώσεις. Ναι, όχι, όχι, εγώ έχω κάνει αυτή την πρόληψη, έχω κάνει. Βλέπω Άρης ΑΕΚ, αυτό βλέπω. Μάλιστα. Δεν βλέπω Ολυμπιακό ούτε ΠΑΟΚ. Στον τελικό. Βλέπω τον Άρη που θέλω να τον δω και βλέπω ΑΕΚ. Πριν πάρει τον Ιταλό το είχα. Η συμμαζεμένη ΑΕΚ του Μάσιμο Καρέρα, να τα λέμε όλα. Ναι, όντως. Ναι, εγώ την είδα και με τον Ατρόμητο, έχει ανέβει πολύ. Ναι. Τους έχει στρώσει. Και επίσης, ναι. αν ο Άρης άρχισε να αντέξει, γιατί δεν ξέρω εγώ, εμένα μου δείχνει ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ στη φυσική κατάσταση αυτό που βλέπω στο γήπεδο. Είναι δουλεμένη ομάδα στη φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω αν ήταν δουλειά του καλοκαιριού ή είναι. Όλου του χρόνου του βαρδάκι του γυμναστή τι είναι ο άνθρωπος αυτός να είναι καλά. Ναι. Πάντως βλέπω ότι τα τρεξίματά τους γενικότερα ολονών είναι πολύ καλά. Δεν το ξέρω το κομμάτι της ομάδος. Ναι. Εγώ βλέπω αυτό, εγώ λέω αυτό που βλέπω στο γήπεδο. Γιατί δεν έχω χάσει σχεδόν κανένα παιχνίδι φέτος λόγω διαρκείας. Είναι πολύ καλά τα τρεξίματα γενικά όλης της ομάδας. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που είναι βιονικοί τώρα ο Ρόζ. Δεν ξέρω το παλικάρι αυτό. Έγινε πολλή δουλειά από το Σεπτέμβριο και μετά, να ξέρεις, γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο και να μεταφέρω αυτό με βεβαιότητα γιατί είχα και την ενημέρωση, οι μετρήσεις δεν ήταν καλές. Ναι, γι' αυτό σου είπα, δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι, όχι, ο Βαρδάκης συνέβαλε σε αυτό το κομμάτι. Ναι, όντως. Βαρδάκης. Ναι, δεν το γνωρίζω. Εγώ θυμάμαι ότι έγινε μεταγραφή το καλοκαίρι το παλικάρι αυτό, από κάτω από την Κισαμικό, αν θυμάμαι καλά. Και είχα ακούσει πολύ καλά λόγια γιατί έχω ένα ξαδερφάκι που τον είχε, που έπαιζε εκεί. Και μου έχει πει πάρα πολύ καλό, μου παίρνετε πολύ καλό στον τομέα. Αυτό είναι ίσως λέω τους καλύτερους στην Ελλάδα. Είναι και καλός, φαίνεται είναι ότι καλός. Έχει γίνει δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Όμως. Φαίνεται ότι έχει γίνει δουλειά. Ας ελπίσουμε να αντέξει η ομάδα, παρόλο που θα ήθελε 2-3 προσθήκες και να πάει εκεί που θέλουμε να τη δούμε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά φίλε μου και εσύ, να είστε καλά. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια και σας. Γιατί να βάλει κάποιος λεφτά στο μπάσκετ, μπορεί να πατήσει κανείς. Γιατί τις Πέμπτες κλείνουν τα μαγαζιά. Αυτό. Γιατί αν θα βάλει και οι δύο ομάδες θα γίνουν άμεσα πολύ ανταγωνιστικές. Και θα πάρει πίσω χρήματα. Από πού ρε Νίκο θα πάρει πίσω χρήματα. Μόνο η Ευρωλίγκα δεν είναι πιο λεφτά. Όταν θα γίνει ένα ελκυστικό προϊόν θα πάρει από πίσω χρήματα. Μάλιστα. Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν θα βάλει 40 και 50, άμα βάλει 40 και 50, ναι, δεν θα πάρει πίσω. Ο Άρη την πρώτη χρονιά Λάσκαρ είχε γύρω στο 1.700 έσοδα. Ναι. Έτσι. Και. Τώρα καταλαβαίνεις ότι η συγκεκριμένη περίπτωση που παραφέρεις μπήκε για συγκεκριμένους λόγους στον Άρη, γιατί είχε άλλα πράγματα να κάνει. Ναι, άλλο αυτό. Και ξέρω πολύ καλά. Εγώ ήμουν από ο πρώτος εναντίον του από την πρώτη μέρα που ήρθε. Ναι. Όχι, όταν το σηκώνει άλλα στα χέρια, αλλά άσχετο αυτό. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι αν ήταν ένας κανονικός επιχειρηματίας, ο οποίος θα έβαζε κιόλας, έτσι, γιατί στην αρχή δεν γίνεται να μην βάλεις όπως είναι οι ομάδες. Να πάρουμε τον Προμηθέα. Ναι. Δεν βάζει. Βάζει. Σκασμό λεφτά. Βάζει. Τη ΣΑΕΚ, ο Αγγελόπουλος, βάζει. Σκασμό λεφτά. Ναι.
τι πήρε. Γιατί η ΑΕΚ μπορεί να έχει τις προϋποθέσεις πρόεδρο και γήπεδο για να παίξει Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά δεν έχει τις σχέσεις για να παίξει Ευρωλίγκα. Τις έχει χαλάσει σχέσεις με την Ευρωλίγκα εδώ και καιρό. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα, είναι επιλογή και των δύο να μην έχουν επαφή. Και της ΑΕΚ και της Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Και εγώ σου λέω ότι μπαίνεις και η Ευρωλίγκα. Εντάξει. Πόσα λεφτά να πάρει? Καταρχάς, κοίταξε, για να μπει στην Ευρωλίγκα σημαίνει ότι είσαι σε ένα στάτους οικονομικό τέτοιο που μπορεί να σταθεί στην Ευρωλίγκα, έτσι. Για να σου δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβεις. Ο Άρης της Γάμα Εθνικής την πρώτη χρονιά είχε πάρει 150.000 τηλεοπτικά. Ναι. Ο Άρης στην Α1 φέτος παίρνει λίγα περισσότερα. Ναι, παίρνει λίγα περισσότερα να είναι. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Απλά εγώ σου λέω ότι εφόσον κάνεις ένα ελκυστικό προϊόν, γιατί οι δύο ομάδες τώρα δεν είναι ελκυστικό προϊόν, ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ. Και σου το λέω εγώ αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έκανα ένα ζάπινγκ χθες το βράδυ και πέφτω στην επανάληψη του ΠΑΟΚ Κολοσσού. Και εγώ έπεσα όταν γύρισα. Λοιπόν. Και λέω, άντε να δω, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, έτσι. Άντε να δω τι έγινε. Και εγώ που δεν είμαι ΠΑΟΚ, δηλαδή. Εκνευρίστηκες, και αυτό και στεναχωρήθηκα. Δεν εκνευρίστηκα. Απογοητεύτηκα γιατί εγώ μεγάλωσα σε τελικούς. Μεγάλωσα σε ίδιο γήπεδο, σε τελικούς που κάθε ματς ήταν. Άστα να πάνε. Φίλε μου, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Οι ομάδες οι μεγάλες κάνουν κάποιους κύκλους. Νομίζω ότι και οι δύο, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έχουν φτάσει νομοτελειακά σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Το οποίο το αν θα βγουν από αυτό δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται από αυτούς. Απλά είναι αυτό που έλεγε και ο φίλος πριν, που έλεγε με αυτόν τον Άρη και είναι και η δική μου άποψη. Και επειδή στον ΠΑΟΚ όλοι σκέφτονται ότι είναι ο Σαββίδης, ναι, όχι, είναι ο Σαββίδης, με το Σαββίδη έχει φτάσει η ομάδα εδώ που είναι τώρα. Το καλοκαίρι μπροστά τους. Συμφωνώ. Το καλοκαίρι μπροστά τους, οι δύο ομάδες έχουν δύο δρόμους. Ή έρχεται κάποιος και στις δύο και αρχίζει να τις νοικοκυρεύει, πετάει χρήματα σίγουρα στην αρχή, γιατί και οι δύο έχουν μεγάλα ανοίγματα. Και παλιά χρέη τα οποία δεν γίνεται να καλυφθούν με λόγια. Θέλουν χρήματα για να καλυφθούν. Είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο τώρα. Διαφωνώ σε αυτό και για τους δύο, να ξέρεις. Για τον Λιόλιο στο Προμηθέα, είναι βαρέλι χωρίς πάτο. Για κάποιον ο οποίος έχει τις δυνάμεις, τις ψυχολογικές και τις οικονομικές να ασχοληθεί με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, δεν είναι βαρέλι χωρίς πάτο. Είναι... Το μόνο που θα. Συγγνώμη. Όχι, πες μου. Το μόνο που θα σου πω είναι ότι η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι εμείς έχουμε σταθερό κόσμο. Έχεις μία σταθερή βάση εσόδων, εφόσον κάποιος ασχοληθεί. Και ναι. Το έσοδα, μην σκεφτόμαστε μόνο τα εισιτήρια διαρκείας και τα εισιτήρια που θα πας στο γήπεδο. Χορηγούς και τα λοιπά. Μιλάμε ακριβώς. Δεν μπορεί όλες οι ομάδες στο εξωτερικό να έχουν ένα συγκεκριμένο τέτοιο πλάνο και εμείς εδώ στην Ελλάδα μπορούμε να τρέξουμε ένα τέτοιο πλάνο. Με τόσο μεγάλη λαϊκή βάση που έχουν οι ομάδες μας. Εγώ βλέπω ότι οι ομάδες που έχουν πολύ καλές ομάδες ποδοσφαιρού πλην της Ισπανίας που είναι ένα άλλο θέμα εκεί. Και γιατί και εκεί οι ομάδες τους έχουν πάρα πολλά χρέη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ. Έτσι, γιατί αν θυμάστε καλά, η Ρεάλ έχει πουλήσει 7 φορές και το προπονητικό κέντρο, το κράτος. Εντάξει. Την κάνει τη δουλειά της. Τελειώσαμε. Εντάξει, το κράτος πληρώνει, ρε φίλε. Δεν πληρώνει. Σε ποια άλλη. Ναι, αλλά είναι και ένα δυνατό brand name, ρε Στέλιο, τώρα η Real. Δεν είναι τώρα. Ναι, ρε Νίκο, αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Είναι αυτές οι δύο ομάδες. Οι υπόλοιπες ομάδες που είναι καλές στο μπάσκετ δεν έχουν ποδόσφαιρο. Και αυτές που είναι καλές στο ποδόσφαιρο δεν έχουν μπάσκετ. Σκέψω ότι υπάρχουν επίσης παραδείγματα όπως θέτεις, υπάρχουν και αντίθετα παραδείγματα. Ας πούμε, η Bayern Μονάχου στο μπάσκετ είναι υπό την σκέπη του ποδοσφαίρου. Ναι. Η Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ είναι υπό τη σκέπη του ποδοσφαίρου. Και η Ρεάλ. Η Ρεάλ το ίδιο. Η Βιλερμπάν πλέον που έχει επιστρέψει στην Ευρωλίγκα έχει μπει η Λιόν και ο Ζαν Μισελ Ολά στο μετοχικό της κεφάλαιο φέτος το καλοκαίρι με 3 εκατομμύρια. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνεις ένα μαγαζί ελκυστικό. Το θέμα είναι ότι οι δικές μας ομάδες εδώ που είναι τώρα είναι σε ένα τέτοιο σημείο που πρέπει να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους. Δηλαδή δεν έχει, αυτό που έλεγε ο φίλος πριν έχει δίκιο. Δεν μπορεί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ του χρόνου να πάει με ανάλογες διοικήσεις. Θα ξανά είναι στην ίδια κατάσταση. Πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Και σου το λέω εγώ που νομίζω ότι η πόλη μας είναι. Το άθλημά της είναι το μπάσκετ, όχι το ποδόσφαιρο. Συμφωνούμε.
Συμφωνούμε. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι το μπάσκετ του αθλημάτου, είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Απλά έχουμε ένα κακό σαν Έλληνες, και συγγνώμη που σε διακόπτω, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρω αν οι καινούριες γενιές μπορούν να το αλλάξουν, αμφιβάλλω πολύ. Δεν αγαπάμε την ομάδα μας ακριβώς, αγαπάμε τη νίκη της ομάδας μας. Και όταν η ομάδα μας δεν κερδίζει, είναι επιτυχία. Της γυρνάμε την πλάτη. Δεν πάμε στο γήπεδο για να περάσουμε δύο ωραίες ώρες μόνο. Πάμε στο γήπεδο δύο ώρες. Αυτό όμως δεν γίνεται στο εξωτερικό, φίλε μου. Και γι' αυτό υπάρχει σταθερή βάση. Μη συγκρίνει τώρα αυτό εδώ. Γιατί στο εξωτερικό είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα παντού. Στην καθημερινότητα. Ο άλλος, όταν είναι στρεσαρισμένος όλη την εβδομάδα και τον κυνηγάνε χίλιοι δυο δαίμονες σε οτιδήποτε άλλο, νιώθει ήττα, ηττημένος. Δηλαδή όταν μπορεί να πληρώσει φροντιστήρια, δέμα, ΔΕΗ, αέρια, νερά, τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Έτσι, νιώθει ηττημένος. Ηττημένος νιώθει αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει. Καλά, και στο εξωτερικό είναι στέλιο, δεν πάνε όλοι φραγκάτι μόνο στα γήπεδα. Εντάξει, πάνε και άνθρωποι τέτοιοι. Είναι διαφορετικά όμως τώρα. Είναι διαφορετικά όμως. Να σου πω κάτι. Αυτό που λες εσύ ισχύει εν μέρη. Αλλά σε αυτό που λέει ο Νίκος. Είναι... Πρόσεξε με. Στέλιο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Το καταλαβαίνω. Εν μέρη ισχύει. Αλλά αυτό που λέει ο Νίκος έχει δίκιο και μας ταλαιπωρεί αρκετά χρόνια. Υπάρχουν πολλοί που αγαπάνε την ομάδα μόνο στα καλά της. Και όταν δεν πηγαίνει καλά, έλα μωρέ, τι να πάω στο γήπεδο τώρα να τους δω μωρέ, αφού δεν στρίβουνε τώρα. Εντάξει, ρε Στέλιο, στην ομάδα δύσκολα πρέπει να είσαι κοντά. Δεν τους δικαιολογώ, ρε Νίκο, δεν τους δικαιολογώ αυτούς. Ωραία. Εντάξει, στο ότι υπάρχουν και αυτοί. Και εσύ ξέρεις τα δύσκολα, γιατί εσύ ήσουν και στα εύκολα και στα δύσκολα. Θα πρέπει να σκεφτούμε κιόλας ότι πολλές φορές ο κόσμος πρέπει πλέον να πάει στο επόμενο επίπεδο και σου λέω, δεν ξέρω αν θα το κάνουν οι νέες γενιές, αμφιβάλλω πολύ. Να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, είναι πολύ χειρότερα. Ναι, θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι η ομάδα του ποδοσφαίρου, η ομάδα του μπάσκετ, που είναι τα δύο πιο ολοφιλή αθλήματα, να το πω έτσι, είναι εταιρεία. Η εταιρεία πρέπει να έχει έσοδα. Εσύ, ως οπαδός, ως φίλαθρος, πας στο γήπεδο, είσαι δυνάμη πελάτης της εταιρείας. Δηλαδή, η εταιρεία από εσένα θα πρέπει να βγάζει κέρδος. Το κέρδος από εσένα τι μπορεί να είναι, ένα εισιτήριο. Ένα εισιτήριο διαρκείας, ένα εισιτήριο και κάποιες άλλες παροχές μέσω των προνομίων που μπορεί να σου δώσει ο χορηγός. Αυτό. Θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ειδικά στο μπάσκετ που δεν θέλει τα χρήματα του ποδοσφαίρου. Το μπάσκετ δεν θέλει για να κάνεις μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Όχι. Με 2-3 εκατομμύρια ευρώ που δεν είναι το ποσό, έτσι όπως το λέμε τώρα, ακούγεται πολύ μεγάλο. Αλλά για κάποιον κανονικό επιχειρηματία, ο οποίος έχει κάποια χρήματα να βάλει και να λειτουργήσει το μαγαζί σωστά, είναι ποσό αστείο στα δικά μου τα μάτια για τον ΠΑΟ και τον Άρη. Με τέτοια χρήματα λοιπόν μπορείς να είσαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Δεν θα κερδίσεις τον Παναθηναϊκό, δεν θα του πάρεις το πρωτάθλημα. Αλλά μπορείς να είσαι πολύ ανταγωνιστικός. Και μπορείς στην πορεία, αυξάνοντας την εταιρική σου δύναμη, έχοντας χορηγίες, έχοντας τέλος πάντων τρόπο λειτουργίας σαν εταιρεία και όχι σαν ομάδα μόνο και αγάπη, πίτα, ρε, παιδιά, να πας προς τα πάνω. Στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή η πίτα διαφημιστική. Τι να σου πω. Πόσο να πάω εγώ είμαι σίγουρος ότι αν αυτή τη στιγμή είτε στον Άρη υπήρχε, ξέρω εγώ, ο Τάδε ή στον ΠΑΟΚ ήταν ο Σαββίδης ή κάποιος άλλος, την ίδια ώρα με το που θα γινόταν γνωστό, την ίδια ώρα, στο λέω με 100% σιγουριά αυτό, η Ευρωλίγκα θα τον έπαιρνε στη σκέπη της. Και όταν λέω στη σκέπη της, θα τον έβαζε μέσα στην Ευρωλίγκα, θα τον έβαζε μια χρονιά Eurocup και μετά από ένα-δύο χρόνια που θα ξανά άνοιγε τη στρόφη, θα τον ξαναέβαζε μέσα. Είτε τον Άρη, τον ΠΑΟΚ. Γιατί θέλει τρίτη ομάδα Ευρωλίγκα από την Ελλάδα και θέλει, και επειδή εμείς η Ευρωλίγκα γενικότερα θέλει μεγάλα γήπεδα και αεροδρόμιο. Ο Προμηθέας δεν έχει ούτε μεγάλο γήπεδο ούτε αεροδρόμιο. Όχι, ρε παιδιά, ο Προμηθέας δεν μπορεί να παίξει ρόλικα τώρα. Εντάξει, μην το λες. Μπορεί και να παίξει κάποια φάση σε κανένα 2-3 χρόνια. Μπορεί να παίξει να δώσει έδρα στην Αθήνα. Ένα χρόνο. Μπορεί να παίξει ένα χρόνο, δύο. Αλλά μπορεί. Δεν το αποκλείω. Τέλος πάντων. Διάλειμμα κάνω στην εκπομπή. Θα το πάμε σε ρί. Αυτό το πάμε σε ρί. Να σε καλά. Αφού το φτάσαμε και 12 είναι. Αφού το πάμε σε ρί. Πού ήσουν, Άγγελο, ποιο είναι. Ήμουνα εκτός πόλης και πέτυχα κίνηση και αυτό ήταν το θέμα. Δεν ήμουνα εντός του αστικού ιστού δηλαδή. Καταλαβες, ήμουνα σε προάστιο και μέχρι να φτάσω λίγο μαρτύρησα. Πάνω. Ναι, ήμουνα πάνω. Έχει οπότε... κίνηση από πάνω, ρε φίλε, τι λέει. Όχι, ρε φίλε, αλλά μπαίνοντας δυτικό κέντρο, τέτοια ώρα δυστυχώς τρίτη σήμερα έχει κίνηση. Τι να κάνουμε, δεν το περίμενα και εγώ να σου πω την αλήθεια, αλλά το πετύχαμε. Μην είμαστε εδώ για να βάζουμε πλάτη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Και να βάλουμε και μετά. Αυτό σημαντικό, φίλε, μεγάλη υπόθεση. Σε μια έτσι υπέροχη μέρα, γενικότερα εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Σε βλέπω, ναι. Η μέρα δεν είναι καθόλου κουραστική και τελειώνει κιόλας, δηλαδή δεν είναι. Λάμπης, Νίκο μου, λάμπης. Τι γίνεται άλλο, Νίκο, για πες τι έχουμε, φίλε. Τι έγινε, φίλε. Τι γίνεται σήμερα. Τι γίνεται.
Τι έγινε, φίλε. Λοιπόν, διαβάζω τον Ντέμι, το μιλήσαμε χθες, φίλε, το φάγαμε. Δεν προχωράει, λέει. Τον Ντέμι Βανδύ. Τον Ντέμι Βανδύ. Δεν προχωράει. Δεν προχωράει τον Ντέμι. Δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο. Έλα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Όχι, δεν έχουμε καμία. Είναι... ενώ πάμε στον επόμενο μετά τον Ντέμι, ναι. Όχι στην γραμμή. Οι γραμμούλες βέβαια είναι ανοιχτές, βέβαια, να ξέρετε. 2-3-10-2-87-8-8-8. Το ηχητικό αποτέλεσμα που βγαίνει στον κόσμο είναι αυτό που βγαίνει και στα ακουστικά, μου, ελπίζω όχι. Πολύ δυνατό. Ναι, είσαι τέρμα δυνατός είσαι. Γιατί, τα ακουστικά μου είναι. Τα ακουστικά σου ίσως είναι. Okay. Okay. Έχασε μεγάλη ευκαιρία, αλλά μία ήταν offside. Τώρα είναι καλύτερα. Όχι, παραμένει τέρμα. Τι είναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα, Είσαι καλά. Εντάξει. Τώρα είσαι καλά. Επειδή ήσουν ένα τέρμα γι' αυτό. Α, okay. Ναι. Τώρα σε ακούω καλύτερα. Βάλω το τέρμα που λέει και ο Οικονομόπουλος. Έχασε Μαλί ο Ολυμπιακός πριν ο Ραντζέλοβιτς, δεν ήταν offside. Και έχασε τώρα και η Λαμία, αλλά νομίζω ότι εδώ σηκώθηκε το offside. Ο Εμερέ Μόρ. Πρώτη φορά παίζει αυτό σήμερα. Ναι, ναι. Ντεμπούτο. Ντεμπούτο. Πήρε το 10 του Ντάνιελ Ποντένσε. Σαν ψυχασθενή είναι λίγο. Λένε ότι είναι καλό παίχτη. Λένε ότι είναι ίδιο ο Ποντένσε. Κάπου διάβαζα. Μάλιστα. Ότι έχει ίδια χαρακτηριστικά. Ήταν offside αυτό νομίζω. Δεν μέτρησε φάση, έτσι. Ναι, ήταν offside. Γιατί για τη Λαμία 0-0 είναι και το σκορ. Δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός. Δυσκολεύεται. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν πριν τελικά. Αύριο 9.30 ντέρμπι στην Τούμπα. Τι 9.30 φίλε μου, το όπως τέλειωσες για μου σταθερά. Τι 9.30. Βάλτε λίγο χρόνο. Βάλτε 7. Ρε Κοσμοτέ, τη δίκαιση. Εντάξει, οκ, θες να γεμίσεις πρόγραμμα, το καταλαβαίνω. Οκ, τι 9.30 ρε φίλε. Τι 9.30. 9.30. Δηλαδή δεν λυπάσαι κανέναν. Δεν λυπάσαι αυτό που θα θέλει να έρθει από καμιά Κοζάνη. Δεν λυπάσαι τους επαγγελματίες του χώρου, καλά αυτοί είναι. Άστα, τους λυπάται κανένας. Δεν λυπάσαι αυτόν που θα είχαν εκπομπή ενδεχομένως. 9.30 ώρα, ρε φίλε. Εδώ θέσουν πάλι. 9.30. Σε παρακαλώ τώρα, ρε φίλε. Τάσος Τρέχιας. Τι καραγκιοζηλίκια αυτά. 9.30 ώρα, καλησπέρα. Άκου 9.30 ώρα. Θα έχεις και pre-game από την Τούμπα. Μια χαρά. Τι pre-game να έχει, ρε φίλε, δηλαδή από την Τούμπα. Ο Μάτος είναι εκτός αποστολής. Τα κλασικά, ρε, που τέτοιο. Πάμε να ακούσουμε τις ενδεκάδες. Όχι, έφτασε η αποστολή. Τους καλωσόρισε Βασαβίδης. Όχι! Ναι, έχουν κοπεί. Δεν ξέρω αν θα βρει εδώ, δεν θα είναι αύριο. Χθες είχε 4 ώρες Skype με τους παίκτες. Οπότε... τι ήταν αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να δω πώς το κάνουν πραγματικά. Σε μια μεγάλη οθόνη. Σε μια αίθουσα, ένα καλή ώρα. Ναι, μεγάλη οθόνη. Ναι, ναι. Καθισμένη όλοι. Δεν ξέρω αν έκανε με όλους. Ναι. Αλλά. Και βγαίνει ο άλλος. Συνοθόνη χράκ. Πόσοι μιλήσανε, δηλαδή στις 4 ώρες μίλησε κανένα άλλο ή μίλησε μόνο Σαββίδη. Λογικά στις 3 ώρες Σαββίδη. Αφού του είπε, πείτε μου τι φταίει. Πείτε μου. Καλά, του είπε δεν σημαίνει ότι. Πείτε μου, τι φταίει. Εντάξει, μην νομίζεις. Ισχύει ότι ο Στόχ είπε ότι εγώ είμαι εκτός ομάδας. Κάτι τέτοιο άκουγα. Ότι. Ότι εγώ του είπε το Σαββίδη, εγώ είμαι εκτός ομάδας. Τι απολύει, ας πούμε. Καλά, μεταξύ μας δεν έχει άδικο. Δηλαδή, καλά, τι φταίει. Τι να σου πω, ρε φίλε, εγώ να πάω προπονούμε, φεύγω. Εμένα ο γιος σας με έφερε. Δεν παίζω. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα αυτό. Σου έχω πάρα πολύ δυνατό παρασκήνιο. Οπα. Το οποίο όμως... Είναι για αέρα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι για αέρα γιατί θέλω να το έχετε αποκλειστικό εσείς. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Το αλίευσα χθες. Το αλίευσες. Το αλίευσα χθες. Θέλω να το θέσεις στα υπόψη σου έτσι να το έχεις. Ναι. Είναι κακό. Τι α σου πω, ρε φίλε. Αν γίνει, θα φανεί στην πορεία του. Μόνο κακά μαθαίνουμε, γι' αυτό λέω. Όχι, όχι, όχι. Όχι, μόνο κακά γίνονται τελευταίο καιρό. Όχι. Η πηγή δεν είναι τόσο αξιόπιστη γιατί. Είναι λίγο, έχει λίγο τη φήμη του Παπατζή. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα σου μεταφέρω όπως οφείλω και θα δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα. Αυτός με το βαμμένο, το μαλλί, ο Σασί, ο Σασί. Δεν έχει να κάνει να τρομάξω. Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα. Είναι αθλητικού περιεχομένου. Αχα. Είναι αθλητικού περιεχομένου. Okay. Μην αγχώνεσαι. Δεν είναι σφαγή κάτι... της Λαμίας, κανένα offside. Σφαγή. Αφού το χασε. Σφαγή της Λαμίας, κανένα offside. Αφού το χασε. Τι το χασε, δεν έχει σημασία. Σφαγή της Λαμίας, κάτσε να ετοιμαστεί ένα κείμενο, κάτσε λίγο. Βάλτε ένα. Βάλτε ένα. Και βάλτε και πρώτο κιόλας, τα βασικά, μην το αφήνετε κάτω. Βρακοτάγκη στη Λαμία. Έτσι. Ναι, αλλά έχασε τη φάση. Η συμμορία και τα γνωστά. Τι ρε. Έτσι δεν είναι. Η συμμορία ξαναχτύπησε στη Λαμία. Όχι, δεν είναι. Βασικά χθες δεν ήταν καθόλου δίκη. Ούτε και εγώ, ούτε και εγώ. Τίποτα. Είδα πολύ λίγο δηλαδή. Λίγο απλά την παρατήρησα στο ξεκίνημα και μετά δεν με πήρε ο ύπνος. Έβλεπα, Masterchef, είναι η αλήθεια. Ναι. Ασχολήθηκα και μετά έβαλα να δω μια ταινία. Είδες τον τύπο που ήρθε από τον Τζιμπουτί, δηλαδή 34 ετών στα Ηνωμένα Έθνη και ήρθε για να μαγειρεύσει το. Τι μορφή ήταν αυτός, ρε φίλε. Από την Κύπρο, γεννημένος Γερμανία. Γερμανός, ναι, γεννημένος στη Γαλλία που δουλεύει στα. Μιλάμε. Στον ΟΗΕ και είναι στο Τζιμπουτί. Και έκανε ωραίο πιάτο. Και 34 χρόνια εμένα και 34 δεν μου έκανε. 40 πλάσι είναι σίγουρα αυτό. Γιατί δεν είπε ψέματα όμω, ρε φίλε. Εντάξει, ήταν κόμμενα. Είδες, ρε φίλε, τα μαλλιά πόσο διαφορά κάνουν. Ήτανε, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. 34, Νίκο. Δεν είναι πολύ μακριά 34. Σε σένα. Τι κάνει ο Λάρκινα, εγώ έχω ακόμα. Πεχτάρα. Ξαπλωμένο τα βάζει.
Τσεσεκά, ΕΦΕΣ. Δεν έχει βάλει τρία τρίποντα μέχρι τώρα. Νομίζω τόσα έχει, δεν έχει παραπάνω. Τσεσεκά, ΕΦΕΣ 16-25 στην Μόσχα αυτή τη στιγμή παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Διαβολοβδομάδα και Ευρωλίγκα. Διαβολοβδομάδα. Έχει διαβολοβδομάδε, περνάμε γενικότερα. Να έχει και λίγο και Ευρωλίγκα 1. Μάλιστα. Να περνάμε τέλεια. Έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι. Σήμερα. Οι ομάδε μα που παίζουν. Νομίζω ότι παίζει αύριο ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα παίζει αύριο ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι αύριο παίζει και ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός παίζει στο Βελιγράδι με Dragon Sakota, Ερυθρό Αστέρα. Αγαπημένος σου κι αυτός. Ναι, και ο Ολυμπιακός. Ναι. Κάτσε λίγο, θα ανοίξει κάποια φάση, θα το δούμε. Ναι, χωρίς φιλαράκι μου, εντάξει. Εσείς καλείτε λίγο ακόμα. Ξέρεις, είναι και λίγο. 2-3-10, 2-8. Παζάμε τα αργά. Και 3-8 αργά. Το τηλεφωνικό μας κέντρο μέχρι και τις 7.30. Ο παίζει σήμερα 8 η ώρα. Μάλιστα. Αν δεν ασχολείται κανένα με Ευρωλίγκα, φίλε, έχει Champions League, ΠΑΟΚ, Telecom Bonn και 7.30 Νίμπουργκ Περιστέρι. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Δεν μας απασχολούν τα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πειλαία το βράδυ. Μόνο. Έτσι. Μάλλον γι' αυτό έχει κινήσει. Αποβητικά. Είχαν ξεκινήσει τα καραβάνια. Θα έχει πάνω από 1.000 άτομα. Τι 1.000 άτομα να έχει, φίλε, σήμερα 3-9 η ώρα το βράδυ. Σε παιχνίδι παντελώς αδιάφορο. Ή κάποιο ρε φίλε μπουστάκι να βλέπει μπάσκετ έστω και έτσι. Δεν ακόμα και εμεί για να πάμε. Είμαστε στο Ντεμί. Καλά, α μην έφυγε ο Χαραλαμπίδης και α σου λέγανε πηγαίναμε. Τέλος πάντων. Α μην. Α μην έφυγε ο Χαραλαμπίδης και α σου λέγανε πηγαίναμε. Ω, γιατί. Τι μπορεί να έχουμε σήμερα και κάτι θα έχουμε. Μπορεί να έχει διάφορα. Καταλαβες. Και θα δείτε 10 λεπτά πριν τον Τζάμπλ. Στην κερκίδα ο Σούλης. Παρακολουθεί το παιχνίδι. Πω, έχω γράφει το όνομα δεξιά-αριστερά. Τι είχε γραφτεί με στιγμή. Πες μου λίγο. Δεν έχω παρακολουθήσει. Όταν θα γραφτεί από κάπου. Ναι. Τότε θα σκεφτεί ο προποντής, φίλε. Από τη στιγμή που κάποιοι δεν γράφουν ονόματα, άστο. ΠΑΟΚ 24. Δεν ξέρω τι ακούστηκε αυτό τώρα, όπως το είπα. Έτσι. Αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Αλλά είναι αλήθεια, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν γράφουμε για τα κλικ. Ναι. Εντάξει. Δεν γράφουμε είναι μόνο τη γη. Δεν αποκλείται να επιστρέψει για τέταρτη φορά. Εντάξει. Δεν αποκλείται να επιστρέψει. Δεν αποκλείεται. Φυσικά. Δεν αποκλείεται, ρε παιδιά, ναι. Αφού ελεύθερο είναι. Πώς δεν αποκλείεται να επιστρέψει και ο Σκοτ Σκάιλ, σήμερα που το λέμε. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν είσαι αποκλειστικό. Ρε παιδί μου, αποκλείεται να επιστρέψει ο Σκοτ Σκάιλ. Δεν αποκλείεται. Αποκλείεται να έρθει στον ΠΑΟΚ ο Γκρέκ Πόποβιτς. Δεν αποκλείεται. Παρόλο που έχει συμβόλαιο με του Πέρς. Δεν αποκλείεται, φίλε. Έτσι. Άνα, μπράβο. Όλα καλά. Γράφουμε εκεί πέρα, δεν αποκλείεται και όλα καλά. Ορίστε. Δεν αποκλείεται. Ενδεχομένως και με προϋποθέσεις. Ναι, βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Αναμένεται εκτός απρόοπτου, είναι πιθανό. Δεν αποκλείεται να χτύπησε κορονοϊό στο Χαραλαμπίδι. Αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Άνα, μπράβο. Να χαρά. Όχι κορονοϊό, κοροναίο. Το λέω σωστά. Κορονοϊό ή κοροναϊό, ρε. Κορονοϊό είναι. Κοροναϊό. Άγγελο κορονιό. Φαντάζεσαι κορονιό. Θέλει. Έλα στον ΠΑΟ, έλα στον ΠΑΟ Κορονιέ. Έχουν ακουστεί αυτά. Παλιά όταν έπεσε το Περιστέρι. Στον ΠΑΟ Κορονιέ. Είχε έρθει μετά από τον Batman. Τι έλεγε μετά. Τρει μήνες και έφυγε. Γιατί ο Batman είχε. Τι. Έφεγα πιστόλια. Πιστόλια. Τότε στην Dream Team που είχε κάνει ρε φίλε τότε. Κορονιόλια, Δέλη, Ράμπο, Γιανούλη. Γιάν, βεβαίω. Τζόζεφ Μπλερ. Ναι. Τι είχε κάνει εκείνη η ομάδα. Χρονιά στο Παλατάκι. Τι είχε κάνει εκείνη η ομάδα. Τίποτα δεν έκανε, ρε φίλε. Έπαιξε Ευρωλίγκα. Τίποτα δεν διαλύθηκε στα μέσα τη σεζόν αφού δεν πλήρωνε τίποτα. Φύγαν όλοι. Γιατί, ντροπή. Ναι. Τότε Μαδάρα, με Γιάν Γιάν και τέτοια. Τότε γιατί του. Μαδάρα, Κλαούντιο. Του Μακολεβέλα. Χόρχε Ράκα που είχε έρθει στο Παλίκι και βάλει κάτι τρίποτα και είχε κερδίσει. Βάλε τη Χριστίνα στα. Βαλερή Νταϊνέκο. Πεχτάρα και εκείνη. Γιάννη Γιανούλη, αν ακού πάρει ένα τηλέφωνο να μα τα πει εσύ καλύτερα, ρε φίλε. Και έφυγε μετά το πιστόλι σύννεφο. Το χρωστάει. Διαλύθηκε η ομάδα κάπως στη μέση. Το χρωστάει ακόμα το καινούργιο λεφτά, πιστεύεις ο. Δεν ξέρω. Ο Batman. Δεν νομίζω. Άδωσε, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, τι να σου πω. Δεν ξέρω, φίλε μου, καλά. Ο Άρης μας παίζει 7.30 την Πέμπτη. Αυτές είναι ώρες, φίλε. 7. 7, ακόμη πιο. Αυτές είναι ώρες για παιχνίδια. 7. Όχι. 9.30 ώρα. Ποιο θα είναι στούντιο, δεν ξέρω. Τι 9.30. Φίλε, νομίζω ότι ένα τετράωρο για τον Άρη πρέπει να έχει το ραδιοφόνο την Πέμπτη ξεκάθαρα. Κοίτα, στην εκπομπή θα τε φάει ο Τσίψιος λογικά, γιατί εμείς πάμε γήπεδο τώρα, αφού είναι 7, πάμε στην κατά τις 6 το γήπεδο. 4-0 θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Φιλοτρόμητος είναι πολύ χάλια. Καλά, άλλο το κύπελο ελληνικό όμως, οκ. 4-0 θα κερδίσει. Το θέμα είναι με... σήμερα, αν ο Τσίψιος κάτσει μέχρι τις 7, μετά τις 7 ποιος θα είναι. Ωχ, βλέπω τον Ζάχο. Βλέπω τον Ζάχο αύριο μαραθώνιος 7-11. Πολύ δυνατός. Θέλω και εγώ σήμερα ένα μισάωρο πιο νωρίς. Να είναι καλά ο φίλος και συνάδελφος. Ποιος από όλους. Ο Ζάχος ήταν εδώ. Ο Τάσος. Στις 8.30. Θα έρθει και ο Ζάχος και ο Τάσος λίγο πιο μετά. Συνόλο του. Απλά ήταν πολύ συνεργασμένο με τα παιδιά. Τους λέω ευχαριστώ και στον αέρα. Γιατί αύριο, μετά από 24 παιδιά μέχρι 8.30 θα πάμε. Έτσι να ξέρετε. Ή περιμένετε μια μισή ώρα ενημέρωση. Ναι, αλλά θα έχει μία ώρα ενημέρωση. Θα έχει μία ώρα ενημέρωση. Α πρόμαυρε σχόλια. Ναι, ρε, φίλε, όλο το τελευταίο ρεπορτάζ για το μάτι με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Θα χώσει δύο διαλυματάρε τώρα εδώ πέρα έτσι να θε. Μπάρκε έτσι, ρε παιδί μου. 20 λεπτά έχει διάλυμα. Μήπως θες να κλείσω νωρίτερα για να βάλουμε το break. Τι, όχι φιλαράκι, θα κλείσω λίγο πιο νωρίς. Πόσο. Χρωστάμε και δύο διαλύματα ρε φίλε.
Κλείσει 25, μία ώρα θα είμαστε μετά. Α, εντάξει, θα τα πούμε. Α, εντάξει. Okay. Ωραία. Κάτι πες. Άλλο ήθελα να σου πω. Εσύ, από τα γύρω-γύρω, από τα άλλα που συζητάμε και το είχα στο μυαλό μου όταν ερχόμουν και το ξέχασα τώρα. Ήθελα να σα αναφέρω. Δεν μου έρχεται. Δεν μου έρχεται τώρα. Το χάσα. Ανακοινώνει. Ανακοίνωσε Τζανδάρη Σπάρτακ Τερνάβα. Το Φάνη. Ρε Φάνη Τζανδάρη, ρε φίλε. Στον έχει το Φάνη. Να καταλαβαίνουμε, ρε φίλε. Ποιο μάλλον. Υπάρχει θέμα. Ανακοινώνει αποστολή ο Ένινγκ. Ανακοινώνει αποστολή. Αύριο. Τι ανακοινώνει αποστολή ο Ένινγκ. Είναι δυνατό. Πού έχει γραφτεί αυτό. Σάιτ κανονικό. Σε εμά. Όχι. Α. Είπα κανονικό. Χρειάζεται το διάλο. Το νούμερο ένα πόρταλ για τις ειδήσεις του Άρη, να πούμε. Πόρταλ. Πόρταλ. All about Άρης. Πορταλέζα. Πορταλέζα, εκεί δεν πειράζει. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν στρίβει ο Ολυμπιακός μας πολύ, ε. Φορτούνη βλέπω 11 τον είχε. Σκληρό, ναι. Σκληρό. Σκληροτράχηλη ομάδα, Λαμία Νεκομοσχοβίτη. Σου είπα είναι διαφορετικό το κύπελο. Ε, καλά, στο πρωτάθλημα εντάξει, ήταν και σε καλή μέρα Ολυμπιακός. Ούτε στρίβει πολύ καλά η Λαμία τελευταία, φίλε. Έχει πολύ κακό γήπεδο. Είναι, η κατάσταση του γηπέδου είναι πολύ κακή. Δηλαδή το βλέπει και εδώ τώρα κανένα τέταρτο που βλέπω και εγώ η μπάλα είναι. Λες και στοχεύουν κάτω στον ουρανό όλη την ώρα. Πανοριά, ο Παϊάνο δεν επενδύσει στον Οχλοντάπητα. Τι έκανε. Πανοριά, φίλε. Προεδράρα. Προεδράρα, βέβαια. Καλή η Λαμία γενικότερα. Με τον Μάτζιο έστρωσε, φίλε. Με ποιον είχε ξεκινήσει, δεν ξεκινήσει με Μάτζιο. Όχι. Με ποιον είχε Μάτζιος πήγε μετά. Ήταν ο Χάβο του Κάτζιο στο ξεκίνημα. Του κάνανε πρόταση για μείωση, έφυγε. Ναι. Τότε από το καλοκαίρι που δεν ξέρω αν θα κάνουνε. Ναι, ανέλαβε ο Αντωνίου. Α, ο Αντωνίος. Όχι για τη διαφήμιση τη Win, θυμάσαι, πες του. ότι ο Αντωνίου θα αφήσει εποχή. Α! λοιπόν. Δεν είναι ο Σταγαπούλα. Όχι αυτό. Σταγαπούλα. Για πες. Λοιπόν, και μετά έφυγε ο Αντωνίου και πήγε ο Μάντιος. Μάλιστα. Και την έστρωσε μια χαρά. Μάντιος, ωε, ωε, ωε. Έτσι. Ο άλλο το αρχηγό του Άρη Θεσσαλονίκη, να τα λέμε αυτά. Καλό παίκτη. Καλό. Καλό. Ναι, χειροπονητής φίλε, σε αυτό το επίπεδο. Και σε αυτές τις ομάδες, σε αυτό το επίπεδο, καλό είναι. Μια χαρά δεν είναι θέμα. Εντάξει. Δεν θα γίνει σαν ταινία που έχει πάει 800.000 φορές στον Απόλλωνα Λασμπύρινθ, ας πούμε, ή έχει κάνει άλλες 50 το δρομολόγιο Λαμία Ριζούπολη. Οκ. Okay. Ο Μπάμπης ο Ντενές που είναι, ρε φίλε. Στον Απόλλωνα Λασμπύρινθ. Μην διώξετε ποτέ. Στον Μπάμπη τον Ντενέ. Έτσι, μπράβο. Εκεί, που, εκεί δεν πήγε ήταν ο Γαϊτανίδης του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Θα μάθει, ναι. Πολλά, θα μάθει πολλά από τον Τενέ για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πραγματικά, ναι. Ένα δάσκαλο σύγχρονο ποδόσφαιρο, Μπάμπης Τενές. Δηλαδή η επιλογή ήταν εξαιρετική να πάει στον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα χορτάσει από εμπειρίες και μπάλα το παιδί. Καταρρύπτει το στερεότυπο των ανδρικών περιγραφών το Open. Όπα. Την Τετάρτη. Ποιος θα κάνει, ποια θα κάνει. Μιραντές Βιγιαρεάλ, κύπελο Ισπανίας. Μιχάλης Τσίγκρης με Αγγελική Κούρκουλου. Αγγελική Κούρκουλου. Αμέ. Γυναίκα σπορκάστε. Βεβαίως, φίλε. Του λέω. Έχει κάνει μετάδοση μικρού τελικού Euroleague Δόρια Παντέλη πέρσι. Καλή. Καλή. Καλή ήτανε. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει κάνει άλλη μετάδοση, νομίζω δεν έχει ξανακάνει. Είχε ένταση στη φωνή της. Ναι, ρε, είναι πολύ καλή δωρά. Είχε γκρέζι. Είναι καταπληκτική. Γενικά είναι πολύ καλή. Γενικά. Γενικά είναι πολύ καλή. Τότε δεν κάνω πλάκα. Ναι. Στη δουλειά είναι και μιλάει τρομερά αγγλικά. Μπράβο του. Έχει κάνει Αμερική, δεν έχει κάνει όχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καταρρύπτει στερεότυπα, φίλε, μόνο το Open. Άβε τα λέτε. Η Δώρα Παντέλη πόσο χρόνο είναι, ρε Νίκο. Πού να ξέρω, ρε Νίκο, ξέρω εγώ. Δεν έχω συγγνώμη, ρε Νίκο, δηλαδή εντάξει, τι βαράνε τα κουδούνια, μόρι. Λοιπόν, αυτά παιδιά από εδώ, σιγά σιγά, τα μαζεύουμε από την εκπομπή που εδώ ο Νίκο θέλει να την πει σκύλο και γάτο και δεν συμμαζεύεται, αλλά εγώ δεν τη λέω έτσι. Εγώ την έχω με το ονομάσει σε τρία το Βερίκο, δύο το Κεράσι. Μπορώ να την με το ονομάσω επίση σε τετράτα, λένε Μαρίνα τη Κούνα Βαγγελιό. Όπω θέλετε μπορούμε να το πούμε, αλλά όχι αυτό. Α, δεν δούμε πόσο χρόνο είναι η Δώρα Παντέλη, δεν κλείνω. Περίμενε. Πρέπει να είναι, ρε φίλε, 30 κάτι, ξέρω εγώ. Δώρα, κάτσε. Δώρα. Έπαιζε και μπάσκετ παλιά. Ε, καλά, ναι. Δώρα Γιου Βαλεντίν, όχι. Δώρα Παντέλη. Δώρα Παντέλη σχέση. Θα πατήσω αυτό. Τη σχέση, ρε, θα πατήσω αυτό, ρε φίλε, όπως περίμενε. Ώρα, η Δώρα Παντέλη είναι θεράπευτα ρομαντική. Ναι, ε, ωραία. Μάλιστα. Δεν έχει ηλικία δηλαδή. Ε? Δεν έχει ηλικία το κορίτσι. Η Καλονίπα αποθέωσε ο Μικρούτσικος. Μάλιστα. Η πρόταση γάμου στην Παντέλη. Α, ωραία. Η Δώρα Παντέλη. Α, εδώ έχω πλήρες βιβλιογραφικό, φίλε. Περίμενε. Γεννημένη στις 26 Νοεμβρίου του 87. 87. 33 χρονών. 32. Ή 33 λεπτά. Ναι, 32, 32. Στο Πανεπιστήμιο του Binghamton έχει okay. παίξει από το 11 μέχρι το 16 power forward, άμυλα περιστερίου, άνω λιώσια, πασεραϊκό, παναθηναϊκό, πρωτέα βούλας, αστέρα εξαρχείων, ελληνικό, αθηναϊκό και παναθηναϊκό έκλεισε την καριέρα της.
διεθνής με την Εθνική Ελλάδος Under 20. Εκτός παρκέ. Έχει associate degree σε επιστήμες και στην προϊατρική. Τελείωσε τα 4 χρόνια σπουδών με bachelor στην αγγλική φιλολογία. Ενά ρε φίλε. Να τα αγγλικά τα καλά που έρχονται. Και λογοτεχνία, ρητορική και παγκόσμια κουλτούρα με δύο υποειδικότητες. Τι έχει κάνει αυτή, ρε φίλε. Και εμείς πήγαμε μια σχολή δημοσιογραφίας τώρα και να είχαμε να λέγαμε. Τα είπα, το κορίτσι είναι πολύ καλό. Τι δώρα. Ναι. Ενός 19 Μαΐου του 19 έγινε η πρώτη γυναίκα που περιέγραψε αγώνα Ευρωλίγκα στην Ελλάδα. Μικρό τελικό του Final Four της Βιτόρια. Ενώ είναι και η τέταρτη γυναίκα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα είπα. Δώρα Παντελή. Για την οποία ο Νίκος μου έχει πει ένα παρασκήνιο, το οποίο δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν υιοθετώ. Ισχύει. Δεν θα το πω στον αέρα, αλλά πες μου ότι ισχύει τουλάχιστον. Εσύ μου το Νίκο, άντε φίλε, πάω 24, άντε πολλά. Είπε, σε κρατήσαμε πολύ, σε κρατήσαμε και παραπάνω, φίλε. Ωραία. Έχω εκεί πέρα ένα τίμιο, ξέρεις εσύ τώρα, φτιάξτε εκεί πέρα έτσι ωραίο. Κιμπάρικο. Για να μπούμε 9 η ώρα μέσα. Εντάξει. Φτιάξτε τα όλα, ευχαριστούμε πολύ. Τα ξαναλέμε αύριο. Όχι, τα λέμε. Ναι, αύριο. Γιατί να τα πούμε. Αφού είναι 9.30 το μαζί, γιατί να μην τα πούμε. Ναι, βλέπεις. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Φιλιά στην ΕΠΟ. Τέλεια. Γεια σας. Μπράβο.